Τα σχόλια και τα γέλια έγιναν βρισιές. Με έφτιαμε. Άφωνη και μουδιασμένη σχολική κοινότητα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στην έξαρση των κρουσμάτων σχολικού εκφοβισμού με την οποία φαίνεται να συνδέεται ο θάνατος του 14χρονου μαθητή στα Σεπόλια. Η ένταση που εντοπίζεται γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις και οξύνεται εξαιτίας των δυσκολιών έχει φέρει και τη σχολική κοινότητα στην Κρήτη αντιμέτωπη με σωρία περιστατικών που είτε έχουν να κάνουν με ενδοσχολικό εκφοβισμό είτε προδίδουν την ενδοοικογενειακή βία, θύματα της οποίας είναι μαθητές. Την πίεση και την καταπίεση που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί την εκδηλώνει ως βία στο περιβάλλον το σχολικό. Μόνο μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές στο Ηράκλειο κλήθηκαν να διαχειριστούν 3 από τα πλέον σοβαρά κρούσματα, όπως αποκαλύπτει η ψυχολόγος του χαμόγελου του παιδιού. Ήμουνα αυτές τις μέρες στο αστυνομικό μέγαρο συνοδεύοντας ένα παιδί και η αστυνόμος μου είπε: Έχουμε τουλάχιστον 3-4 περιστατικά την εβδομάδα ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε πραγματικά τα περιστατικά βίας είναι πολλά. Η σχολική κοινότητα καλείται να εντοπίσει και να διαχειριστεί τόσο περιστατικά βίας ανάμεσα σε μαθητές, όσο και περιπτώσεις που τα παιδιά δέχονται ανάλογες συμπεριφορές μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Έχουμε καθημερινά αρκετά τηλέφωνα από σχολεία για τέτοια περιστατικά. Αρκετά βγήκαν και στο φως της δημοσιότητας και νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι η ένταση είναι πολύ αυξημένη, δηλαδή ότι τα περιστατικά φτάνουν σε σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις παιδιών τα οποία στοχοποιούνται, τα οποία μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά θύματα και έχουμε και άλλα παιδιά τα οποία εκτονώνουν αυτή την βία, αν θέλετε, που δέχονται από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο και σε άλλα παιδιά. Μετά την πρωτοβουλία του Εισαγγελέα Ανήλικων Ηρακλείου και την έγγραφη ενημέρωση, η οποία προωθήθηκε σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 3 κρούσματα για τα οποία ζητήθηκε εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιο ανησυχητικό περιστατικό καταγράφεται σε σχολείο στην περιοχή της Μεσαράς με θύμα μία μικρή μαθήτρια. Έχουμε ήδη σε 2-3 περιπτώσεις προλάβει καταστάσεις και έχουμε ενημερώσει αντίστοιχα την εισαγγελία και την εισαγγελία ανηλίκων. Η τηλεφωνική γραμμή του χαμόγελου του παιδιού δέχεται καθημερινά βροχή τηλεφωνημάτων από την Κρήτη για ανάλογα περιστατικά τα οποία είτε καταγγέλουν τα ίδια τα παιδιά θύματα βάναυσων και εξαιρετικά επικίνδυνων συμπεριφορών είτε οι γονείς τους που ζητούν βοήθεια για να τα στηρίξουν και να τα προστατεύσουν. Έχουμε ναι, αρκετά. Μπορώ να σας πω, γι' αυτό είμαστε έτσι σε πολύ μεγάλη επαγρύπνηση για να μπορέσουμε να βρεθούμε κάθε λεπτό κοντά σε αυτά τα παιδιά και αυτό που οφείλω να σας μεταφέρω είναι ότι η πορεία ενός παιδιού μέσα στο σύστημα της δικαιοσύνης είναι πολύ δύσκολο. Η πορεία ενός παιδιού που έχει ήδη τραυματιστεί πολλές φορές ακολουθεί και άλλες τραυματικές εμπειρίες. Και χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας που κάνει ήδη το χαμόγελο του παιδιού για να αλλάξει αυτή η πορεία.